Ήταν μια φορά και ένα καιρό που λέτε, ένα thrash συγκρότημα από την Αθήνα, από το Περιστέρι συγκεκριμένα, που πριν από καμιά 10 και βάλε χρόνια, όταν το old school thrash metal ήταν εκτός πραγματικότητος, αποφάσισε να παίξει το συγκρότημα αυτό, old school thrash metal. Έπαιζαν, έκαναν πρόβες, ξανάπαιζαν, έκαναν κι άλλες πρόβες, έγραφαν demo, τα έστελναν στο Metal Hammer. Τα πρώτα demo είχαν μέτριες κριτικές, αλλά αυτοί συνέχισαν να δουλεύουν, έβγαλαν κι άλλα demo. Έβγαλαν τον πρώτο τους δίσκο, έκαναν τις πρώτες εμφανίσεις και περιοδίες και κάπου εκεί κέρδισαν έναν διαγωνισμό νέων συγκροτημάτων από μια μεγάλη εταιρεία στο εξωτερικό και η καριέρα τους άρχισε σιγά σιγά να απογειώνεται. Σήμερα, 7 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους δίσκου, οι Suicidal Angels, περί on ο λόγος, βρίσκονται στο 5ο εσίως άλμπουμ τους που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες υπό τον τίτλο Divide and Conquer. Ζουν μόνιμα στην Γερμανία και ετοιμάζονται για την δική τους headline περιοδία στην Ευρώπη και χωρίς καμία αμφιβολία, καμία πραγματικά αμφιβολία, είναι ένα από τα κορυφαία σε παγκόσμιο επίπεδο συγκροτήματα της γενιάς τους. Στο νέο τους δίσκο παίζουν με τον γνωστό ορμητικό τους τρόπο, παίζουν πάρα πολύ καλά, μπαίνουν στη λογική των μεγαλύτερων σε διάρκεια πολύπλοκων συνθέσεων και τα πηγαίνουν περίφημα. Ενώ είναι καταπληκτικό το γεγονός ότι ο ήχος του νέου δίσκου μπορεί να έχει ένα φοβερό old school feeling, αλλά ακούγεται ταυτόχρονα σύγχρονος και ζεστός, και αυτό ξέρετε, όσο εύκολο είναι να το πεις, τόσο δύσκολο είναι να το κάνεις. Με τους Suicidal λοιπόν ανοίξαμε το σημερινό TV War. Ό,τι θέλετε να μάθετε για τον νέο τους δίσκο θα το βρείτε στις σελίδες του νέου τεύχους του Metal Hammer. Εδώ είμαστε, μείνετε μαζί μας για τα επόμενα 90 λεπτά. Πάμε τώρα να δούμε τον Storm Rider, Storm Rider και πίσω. Storm Rider, φανταστική, φανταστική πραγματικά. Iced Earth, οι οποίοι έχουν νέο δίσκο, The Plagues of Babylon ονομάζεται αυτός. Οι πληγές, η κατάρα, οι αρρώστιες της Βαβυλώνας, θα μπορούσαμε να το πούμε σε μια ελεύθερη μετάφραση. Βαβυλώνα που εκτός από τους κρεμαστούς κήπους της και τις ιστορικές πύλες της, για τις οποίες μας έχει τραγουδήσει ο μεγάλος, είναι και συνώνυμο της διαφθοράς. Αν πιστέψουμε την βίβλο, είναι η μεγάλη πόρνη, έτσι αποκαλείται, και συμβολίζει τα μέρη όπου οι αξίες έχουν πεθάνει και οι άνθρωποι κοιτούν μόνο το υλικό συμφέρον, και αυτοί που το κοιτούν, αυτοί κυβερνούν. Επικό, σκοτεινό και μεγαλοπρεπές είναι το νέο άλμπουμ των Iced Earth, και ο John Safer στο Metal Hammer που κυκλοφορεί μας μιλά γι' αυτό. Iced Earth, οι οποίοι θα εμφανιστούν στην Ελλάδα στο τέλος του μήνα, 31 του Γενάρη είναι στο Gagarin 205, ενώ την 1η του Φλεβάρη είναι στην Θεσσαλονίκη στο Principal, και σίγουρα υπάρχουν δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες λόγοι για να δούμε αυτό το live. Οι Iced Earth ξέρουν πολύ καλά να σπέρνουν τον πανικό και ο κόσμος από κάτω ανταποκρίνεται στο κάλεσμά τους, οπότε τα βράδια αυτά θα είναι εγγυημένα, όμορφα και δυνατά, και αξίζει να σημειώσουμε πως οι Iced Earth θα έχουν μαζί τους τους Warbringer και τους Elm Street, και πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα άλλο που μπορεί να ζητήσει κάποιος από μια heavy metal συναυλία. Λοιπόν, είδαμε και τους Iced Earth, πάμε τώρα να δούμε τους αγαπημένους μας Opeth που μας έχουν λείψει και επιστρέφουν. Μεγάλος live δίσκο στο Alive in Athens των Iced Earth, και είδαμε τους Opeth. Έχουν περάσει 3 περίπου χρόνια από την κυκλοφορία του τελευταίου τους δίσκου, του Heritage, ενός άλμπουμ που δίχασε, αφού σε αυτό ο Ackerfeld αποφάσισε να απομεταλλοποιήσει σχεδόν την μπάντα, να αφήσει στην άκρη το όμορφο και τόσο χαρακτηριστικό brutal της φωνής του και να παίξει πολύ με ακουστικά θέματα που έτσι κι αλλιώς του αρέσουν πολύ. Στη συνέχεια έβγαλε και το Storm Corrosion με τον φίλο του τον Steven Wilson, όπου και αυτός ήταν ένας δίσκος ηχητικά ήπιου prog, και από ό,τι φαίνεται του έλειψαν οι σκληρές κιθάρες, και μας το ίδιο αγαπητέ, και σύμφωνα με δηλώσεις του στο νέο δίσκο του συγκροτήματος που θα κυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά, επανέρχονται όλα τα trademarks που τόσο πολύ αγαπάμε.
Λοιπόν, μέσα στο έτος, όπως είπαμε, θα κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ των Opeth, το οποίο και το περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Και πάμε να κλείσουμε το πρώτο μέρος του σημερινού TV War με τους High on Fire στο νέο τους βίντεο. Μεγάλη μπάντα. Μπαντάρα λέμε. Πάμε. Εδώ λοιπόν, στο TV War του Mad και του Metal Hammer, μπαίνουμε εσείως στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Και το Νόρι Μόρθ αυτή την εβδομάδα μας έδωσε 5 κόπιες του άλμπουμ των Dung που ονομάζεται Tartarus The Darkest Realm. Είναι αυτό εδώ. Η Dung είναι ένα ξεχωριστό συγκρότημα, ένα σχήμα που έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και παίζει ένα πολύ ιδιότυπο, ένα πολύ παράξενο progressive θα μπορούσαμε να πούμε metal με στοιχεία από Black Sabbath, από Danzig, κάποιες folk αναφορές. Έτσι, ένα progressive twist μέσα σε όλο αυτό το πράγμα. Πολύ σκοτεινό το άλμπουμ τους, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και έχει ένα κόνσεπτ το οποίο βασίζεται στην ελληνική μυθολογία, στον κάτω κόσμο, στον Άδη και σε διάφορες μορφές όπου βασανίστηκαν εκεί. 5 κόπιες λοιπόν του άλμπουμ των Dung μας δίνει τον Νόρι Μόρση. Για να τις διεκδικήσετε, στέλνετε SMS στο 54121, MAD, αφήνετε ένα κενό, ένα διάστημα, στη συνέχεια TV World Dung και το ονοματεπώνυμό σας. Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα πράγματα για το ιδιαίτερο πραγματικά αυτό συγκρότημα, ρίξτε μια ματιά στο τρέχον τεύχος του Metal Hammer, όπου θα βρείτε μια συνέντευξη μέσα στις σελίδες του περιοδικού. Θα βρείτε μια συνέντευξη των Dung και όχι μόνο. Συνέντευξη Suicidal Angels, συνέντευξη Iced Earth, ένα καταπληκτικό πραγματικά Past Tense to Future Tense, όπου ο μεγάλος, ο τεράστιος, ο Τιτάνας, ο Ron Jarzombek μιλά για την δημιουργία του κορυφαίου ίσως progressive metal δίσκου όλων των εποχών, του Control and Resistance των Watchtower και πολλά πράγματα ακόμα θα βρείτε μέσα στις σελίδες του νέου τεύχου στο Metal Hammer, Mael Morda στο horror, στο εξώφυλλο, Ιρλανδικό folk επικό metal, Death Courier, η επιστροφή τους, Beast Milk, το νέο μεγάλο trend αν θέλετε στο heavy metal, Legion of the Damned, ενώ ακόμα υπάρχουν μέσα και οι λίστες των συντακτών με τα αγαπημένα τους άλμπουμ για τη χρονιά που πέρασε, όπως και η συγκεντρωτική λίστα του περιοδικού. Νομίζω πως μπορούμε να αναφερθούμε στο top, πόσο να αναφερθούμε του περιοδικού, στο top 10. Το νούμερο 10 είναι το άλμπουμ των Portal, παράξενο, σκληρό, απαιτητικό death metal, πολύ προχωρημένο. Το νούμερο 9 είναι το άλμπουμ των Ράνσι Παζόζου, επίσης προχώ black metal, η Audrey Horn με τον hard rock heavy metal του, η Beast Milk, η Master Magnet, η Avatarium, η Atlantian Codex, φοβερό επικό metal, η Insolvent Ghost, ενώ νούμερο 1 στο ελληνικό Metal Hammer, αλλά και σε αρκετά άλλα περιοδικά στον κόσμο. Είναι το νέο άλμπουμ των Carcass, το Surgical Steel. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο που έρχεται από εκεί πέρα, να συνεχίσουμε με ακόμα ένα βίντεο που έρχεται από συγκρότημα που είναι η αυτοκυκλοφορία, βρίσκεται στην δεκάδα του Metal Hammer και επιστρέφουμε. Την προσοχή σας παρακαλώ. Θα δούμε τώρα ένα πολύ ενδιαφέρον συγκρότημα που το πρώτο του άλμπουμ έχει κλέψει πολλές από τις ώρες μας τον τελευταίο καιρό. Έρχονται από τον Καναδά, καλό αυτό από μόνο του, και παίζουν ένα πολύ ενδιαφέρον σύγχρονο θεατρικό metal με prog στοιχεία. Λέγονται Incura και το όνομά τους είναι λέει συνδυασμός του παλιού τους ονόματος, του παλιού τους συγκροτήματος, τον In Vain και του ξορκιού Cura από το παιχνίδι Final Fantasy, και πρέπει πραγματικά να τους δώσετε μια ευκαιρία. Ξέρετε, το πρώτο τους άλμπουμ μπορεί να κυκλοφορεί τώρα, αλλά η Incura δεν είναι τόσο νέοι όσο αυτό αφήνει να εννοηθεί. Εδώ και 10 περίπου χρόνια παίζουν στις σκηνές της Alberta και τα Πέριξ αυτής και έχουν κυκλοφορήσει ούτε λίγο ούτε πολύ 5 EP, τα οποία και πολύ θα θέλαμε να είχαμε στην συλλογή μας. Λοιπόν, αν υπάρχει ένα νέο σχετικά συγκρότημα με το οποίο θα μπορούσαμε να τους παραλληλήσουμε, αυτή θα ήταν η Coheed & Cambria, στο λιγότερο χαοτικό και χωρίς τις αφάνες οπωσδήποτε. Λοιπόν, δώστε βάση, αυτή εδώ είναι η Incura, τους βλέπουμε και σίγουρα θα ασχοληθούμε ξανά μαζί τους. Για πάμε. Εδώ και πάμε για το σημερινό classic metal clip που έρχεται από ένα δίσκο που πριν από μερικές μέρες, στις 4 του Γενάρη συγκεκριμένα, είχε γενέθλια. Ο δίσκος αυτός είναι το ένατο άλμπουμ των Judas Priest, το Defenders of the Faith, που κυκλοφόρησε όπως προείπαμε στις 4 Γενάρη του 1984 και αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά, τόσο δημιουργικά
όσο και εμπορικά άλμπουμ των ιερέων του metal. Οι Priest, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, μπήκαν στη δεκαετία του 80, ξεκινώντας το δεύτερο κεφάλαιο της καριέρας τους. Το πρώτο είχε ολοκληρωθεί ένα χρόνο πριν με την κυκλοφορία του ζωντανά, λέμε τώρα, ηχογραφημένου Unleashed in the East, κλείνοντας έναν κύκλο 5 εξαιρετικών studio album. Οι Priest λοιπόν μπαίνουν στα 80s με το εμβληματικό British Steel το 1980 αυτό και ένα χρόνο αργότερα κυκλοφορούν το πρώτο μέτριο άλμπουμ της καριέρας τους, το Point of Entry, με τα Heading Out to the Highway και Desert Plains να σώζονται από τον συγκεκριμένο δίσκο. Μικρό το κακό. Το 1982 τα πάντα μπαίνουν στην θέση τους με το Screaming for Vengeance, το οποίο και αποτελεί την μεγαλύτερη εμπορικά στιγμή τους, κυρίως χάρη στο single You've Got Another Thing Coming, και το 1984 το σερί των μεγάλων δίσκων συνεχίζεται με το Defenders of the Faith. Εκεί είναι το καλύτερο Judas Priest riff όλων των εποχών και είναι πολλά αυτά, έτσι. Μιλάμε για το The Sentinel, εκεί είναι το Love Bites, εκεί είναι και το Eat Me Alive που τους έβαλε στο Filthy 15, την λίστα με τα 15 πιο προκλητικά τραγούδια της εποχής σύμφωνα με την PMRC. Εκεί είναι και το Jawbreaker με το απίστευτο riff και τον ακόμα πιο απίστευτο στίχο. Εκεί είναι και το Some Heads Are Gonna Roll, όπως και το Free Will Burning. Ένα τραγούδι, μία ολόκληρη μουσική. Όλο το heavy metal μέσα σε 4,5 λεπτά. Πάμε. Εδώ είμαστε και μπαίνουμε στο τρίτο μέρος του σημερινού τηλεπολέμου. Με ένα σχήμα το οποίο, αν και κατά καιρούς μας έχει απασχολήσει, τελικά δεν κατάφερε να έχει μια σταθερότητα στην πορεία του και από ό,τι φαίνεται αυτή την εποχή παίζει το τελευταίο αλλά και πιο δυνατό χαρτί του. Από την πλούσια σκηνή του Los Angeles, η Big Elf ήταν το progressive σχήμα που είχε ξεχωρίσει και τότε, το μακρινό 2003, όταν είχαν κυκλοφορήσει το δεύτερο τους άλμπουμ, το Hex, υπό την αιγίδα μεγάλης δισκογραφικής, είχαμε πιστέψει πως θα τους βλέπαμε συχνότερα. Όχι. Δυστυχώς, όχι. Οι Big Elf έβγαλαν και ένα τρίτο άλμπουμ, το Cheat the Gallows, και στη συνέχεια καταδικάστηκαν στην αφάνεια και την ανυπαρξία, μην μπορώντας να συντηρήσουν το συγκρότημά τους. Με μεγάλη χαρά, λοιπόν, μάθαμε πως πριν από λίγο καιρό ότι ο κεντρικός Damon Fox όχι μόνο έχει ξαναφορμάρει τους Big Elf, αλλά έχει μαζί του και τον Τιτάνα Mike Portnoy στα τύμπανα, ο οποίος μετά την αποχώρησή του από τους Dream Theater την έχει καταβρει και παίζει με όποιον του κάνει κέφι. Σαν να έχεις μόλις βγει από μεγάλη σχέση ένα πράγμα. 6 χρόνια λοιπόν μετά την τελευταία τους απόπειρα, οι Big Elf επιστρέφουν με το Into the Maelstrom, πιστεύοντας και αυτοί αλλά και εμείς μαζί τους πως τα πράγματα αυτή τη φορά θα έχουν αίσιο τέλος. Λοιπόν, πάμε να τους δούμε και να σημειώσουμε ότι οι φήμες που θέλουν τον Mike Portnoy ως αντικαταστάτη του Joey Jordison στους Slipknot κρίνονται ως ανυπόστατες και ανάκριβες. Λοιπόν, είναι η Big Elf και εμείς τα λέμε σε λίγο. Εδώ λοιπόν στο TV War είμαστε του Mad και του Metal Hammer και Dank Tartarus The Darkest Realm. Είναι το άλμπουμ ενός νέου αμερικάνικου συγκροτήματος που παίζει ένα progressive hard rock heavy metal με την ευρεία έννοια του όρου, ιδιαιτέρως σκοτεινό. Έχουμε 5 κόπιες του δίσκου αυτού, προσφορά του No Remorse Records. Για να τις διεκδικήσετε, στέλνετε SMS το 54121, MAD και NO, TV War, το ονοματεπώνυμό σας και Dank και καλή σας τύχη και να συνεχίσουμε. Ναι. Στο ένα το άλμπουμ τους φτάνουν εσύ, ως η Black Label Society του Θεούλη, Zach Wilde. Catacombs of the Black Vatican λέγεται ο δίσκος που θα κυκλοφορήσει στις 9 του Απρίλη και μιμούμενος τον θρυλικό Angus Young, τον AC/DC που κάποτε είχε πει ο Angus. Δεν αντέχω, λέει, τους ανθρώπους που λένε πως έχουμε 11 άλμπουμ που ακούγονται ίδια μεταξύ τους. Γιατί έχουμε 12 τέτοια. Στο ίδιο πνεύμα λοιπόν ο Ζακ δήλωσε «Ο νέος μας δίσκος είναι ακριβώς ίδιος με τους 8 προηγούμενους, μόνο που τα τραγούδια έχουν διαφορετικούς τίτλους και μακάρι, λέμε εμείς, μακάρι το νέο άλμπουμ να έχει αυτό το βλάχο αμερικάνικο heavy metal με τις σολάρες και τη φωνάρα του Ζακ που μυρίζει καμένο λάστιχο και ένα six-pack από μπυράκια και ακόμα πιο μακάρι τα νέα αυτά τραγούδια να παρουσιάζουν τον Ζακ να είναι στην ίδια φόρμα
με αυτή που ήταν στο Order of the Black του 2010, το οποίο και μάλλον είναι το καλύτερο BLS album. Και όταν λέμε φόρμα, δεν εννοούμε αυτή που φορά στο βίντεο του Overlord που κάνει την Uma Thurman, ή μάλλον την εννοούμε και αυτή. Εδώ λοιπόν στο TV World του Mad και του Metal Hammer ήρθε η ώρα και για το σημερινό Visions from the Underground, όπου και θα συναντήσουμε ένα σχήμα που έρχεται από την Ιταλία και παίζει ένα speed power metal, θυμίζοντάς μας παλιούς Halloween, Agent Steel και παρόμοια πράγματα. Ονομάζονται Asgard, ναι, αυτοί και άλλα 45 περίπου συγκροτήματα στην Ευρώπη ονομάζονται Asgard και τις μέρες αυτές κυκλοφορούν το νέο δεύτερο τους άλμπουμ. Το πρώτο ονομαζόταν The Seal of Madness και η νέα τους δουλειά ονομάζεται Outworld. Πάμε να τους δούμε, να ευχαριστηθούμε τσιρίδες και γρήγορα ριφ και επιστρέφουμε για grand finale. Εδώ λοιπόν στο TV World του Mad και του Metal Hammer και πάμε για grand finale. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε για τα μεσάνυχτα της επόμενης Κυριακής, διαβάζουμε το Hammer, ακούμε King Diamond και Merciful Fate και κλείνουμε με το νέο βίντεο κλιπ των Behemoth. The Satanist είναι το άλμπουμ τους που κυκλοφορεί σε μερικές μέρες, ενώ το βίντεο είναι το Blow Your Trumpets, Gabriel. Το βλέπουμε. Καλό βράδυ.